είδα μεταξύ μας έναν ατρόμητο. Λέω, ο ατρόμητος είναι αυτός. Ξέρω πώς φεύγανε. Φυσέκια. Και πρώτη φορά άλλη... το είδα τόσο γρήγορο. Ναι, μπράβο. Και από την άλλη μεριά, Κώστα μου, ναι. Είδα ένα Νόμπλια να τα λέμε τώρα. Μεγάλη επιτυχία ο Νόμπλιας. Πανέξυπνος σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς εδώ για να λέμε στον κόσμο, πρέπει να κριτικάρουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είδαμε, αυτά θα πούμε. Είτε μας αρέσει ο εκάστοτε προπονητής, είτε δεν μας αρέσει, θα πούμε την αλήθεια. Πάει. Αυτή τη στιγμή ο Νόμπλιας ήταν ένα παιδί, το έχω πει και παλιμένος, δεν είχα καταστάσει, αλλά όταν πήγαμε την προοδευτική και του πήρα τότε με τον Γκέρατ, τη μεγάλη ομάδα του Όφη 0-0, ήρθε στο. Πήγαινε από την καταπαχτή, μου λέει και Νίκο, συγχαρητήρια, μου λέει: είχα μια ομάδα τρομερή. Το μόνο από τότε δεν τον έχω ξαναδεί, αλλά χτες είδα πράγματα. Πρώτον, επιτρέπεται τώρα να κάθεσαι ρε πίντο. Στα δίνουν όλα. Και μου βάζει τον Κατσουράνη στόπερ μαζί ή με τον Λαζαρίδη ή με τον Φιντανίδη και αφήσει ένα από του δύο έξω. Έγκλημα. Το διόρθωσε. Ναι. Βάζει και του δύο. Αυτοί είναι οι δύο στόπερ από του καλύτερου στην Ελλάδα, συν και ο Ταυλαρίδη που είναι στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν. Άρα τους βάζει εδώ. Παίρνει έναν Κατσουράνη, τον οποίο τον βάζει μπροστά. Σαν τρίτο στόπερ από μπροστά. Μπροστά, Κατσουράνης. Ο οποίος κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Σε ταχύτητα, σε τάκλιν, όλα. Φοβερός. Λες και αναστήθηκε. Έχει παίξει, λέει, με τον Νόμπλια. Τον είχε στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να βότησε να εισηγήθηκε και καλά λόγια. Τον βάζει μπροστά. Εδώ είναι. Ο Κατσουράνης είναι εδώ. Την μπάλα που έπαιξε και που άκουσα τώρα στο ράδιο. Ότι αν τον καλέσουν θέλει να πάει και στην εθνική ομάδα, κατευθείαν για εθνική. Ταχύτητα το τον είδα, γρήγορο δεξιά-αριστερά, έκανε πέντε τάκλιν να προλάβει τον αντίπαλο εδώ, στα χαφ. Να οργανώσει, δηλαδή ούτε έφηβος δεν ήταν έτσι. Μετά πετάει εδώ το Δημούτσο, χαφ δεξί. Ο οποίος ο Δημούτσος το έχω πει και στην εκπομπή, του λέω γιατί δεν τον καλάει στην εθνική ομάδα ο Ρανιέρη, καλάει όλους. Πρώτα-πρώτα είναι τρεχαλατζής, φουλ. Δεν σταματιέται. Μεγάλα πλεμόνια. Τον βάζει χαφ δεξί και του δίνει εντολή μαζί με τον Γκαρσία και εδώ ο Κατσουράνης να μην βγαίνει τόσο πολύ ο Γκαρσία παρά πιο πολύ ο Δημούτσος. Γιατί ο Δημούτσος είναι γρήγορος και έχει αντοχή στην ταχύτητα και έχει και γρήγορες επιστροφές να προλάβει τους άλλους δύο να κλείσει. Ενώ ο Γκαρσία μπορεί να πάει μία-δύο να κουραστεί πιο πολύ, ας είναι πιο τεχνίτης, αυτός είναι πιο δυναμικός, αλλά γυρνάει και πίσω. Πολύ ωραία η σκέψη του. Ευτύχησε να μπει τρεις φορές έτοιμο στον γκολ και να κάνει και την κεφαλιά, το πρώτο γκολ, απίθανα. Και μετά ρε, πανέξυπνα ρε. Πανέξυπνα, τι να του πεις δηλαδή αυτόν τον προπονητή, ότι έκανες λάθος, ούτε με το μικροσκόπιο να τον προσέχω. Έξω δεξιά Ούμπιντες, κοντός, διαβολιστής τριπλέρ. Ναπολεόνι, κοντός, διαβολιστής τριπλέρ και Μασελίνο.